πάλι από τη Λευκοσία. Υπάρχουν αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, στις επαφές. Τι νεότερο έχεις από εκεί? Το δίπλο το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 8 τοπική ώρα, δηλαδή 9 δική σας, έχει πάει λίγο προς τα πίσω. Στις 8 και 4 μπορεί και στις 8 και μισή. Ο κύριος Άιτε φαίνεται ότι κάνει μια διπλωματία, του πήγαινε έλα της τελευταίας στιγμής, αλλά μέχρι στιγμής την κάνει με τους, αν θες, με τους εκπροσώπους της ελληνικής πλευράς, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον κύριο Κοτζιά. Υποθέτω ότι όταν φτάσουν οι Τούρκοι κάποια στιγμή θα τους συναντήσει και αυτούς. Ως τελευταία γραμμή για σήμερα θα έλεγα ότι αύριο, Στέλλα, αυτό το είπε και ο Μιχάλης, αύριο είναι η ώρα της αλήθειας. Εάν δεν κατατεθούν πραγματικές προστάσεις και επειδή αφορά το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων, δεν έρθει κάποια σοβαρή πρόταση από την Τουρκία, τα πράγματα θα είναι δύσκολα, διότι όπως ξέρεις η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Οπότε υποθέτω, είναι υπόθεση αυτή τη στιγμή που κάνω, ότι οι Τούρκοι θα ξεκινήσουν τη διαδικασία, αυτή η διαδικασία των συζητήσεων για την ασφάλεια και τις εγγύησεις. Τώρα, αν αυτό που θα πούν ικανοποιεί τον πρόεδρο Δημοκρατίας, ικανοποιεί την Αθήνα, δεν πρέπει να το πούμε αυτή τη στιγμή, διότι δεν γνωρίζουμε και τι είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε.